Τα τύπου κοστιτάρες, ένα, δύο, διατάσεις, να έρθουν λίγο τα ποδαράκια. Έλα, σήμερα είμαι πιο αθλητική, πεθαίνεις. Γιατί μαζί μου, ποιον έχω, την πιο γρήγορη γκάμα της αγοράς, την Πούμα, ρε παιδιά, κοιτάξτε το φίλο μου εδώ. Να ξέρετε, εγώ πάω και τη μιλάω καθημερινά, πριν μπω σε πλατό. Πάω γιατί με κοιτάει συνέχεια, όπως κάθομαι, όπως τα έχουν βάλει εδώ το φίλο μου, τον Πούμα. Αυτός είναι ο Πούμας, να ξέρετε, ο Cooler Πούμας. Λοιπόν, και όπως κάθομαι εκεί, είναι σαν να με κοιτάει. Κατάλαβες, καμιά μέρα θα κάτσω εδώ μαζί του. Θα φαίνομαι τώρα, θα φαίνομαι, εντάξει. Λοιπόν, θα κάτσω και του λέω, τι είναι βρε, τι είναι εσύ το Πούμα. Λοιπόν, μαζί μου όπως καταλάβατε έχω την Πούμα. Σήμερα είμαι total όμως με φόρμα. Κοίτα outfit εδώ, κοίτα φορμούλα, ρίξε μια ματιά. Κοίτα να δεις και με τα ωραία τα κορδονάκια, δεν είναι και ψηλόμες, να ξέρεις, ψηλόμες, οι φορμές βολεύουν πάρα πολύ, κοίτα εδώ. Και αυτό το ωραίο, το από πάνω το τοπάκι και το μέσα είναι Πούμα, να ξέρεις, είμαι total Πούμα σήμερα, βλέπεις. Αυτά. Και αισθάνομαι και πάρα πολύ ωραία και άνετη. Ναι, αισθάνομαι και πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ άνετη. Και να θα κάτω εδώ και στον καναπέ, σήμερα ραχτή. Είναι η μέρα, παιδιά. Έξω έχει μια περίεργη μουνταμάρα. Αύριο θα βρέξει, άκουσα. Δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό, πραγματικά. Και αφού θα έχει αύριο μια μουνταμάρα και σήμερα έχει ξεκινήσει, έχει μια διάθεση ο καιρός, λέω, μωρέ, δεν βάζεις τη φορμούλα σου, να κάτσε εκεί με τα κουλεράκια σου, να πείτε τα μηνύματά σας, τα θέματά σας. Τι κάνετε ρε κουλεράκια μου μεσημεριάτικα, πού σας βρίσκω? Στείλτε μου μηνύματα να μου πείτε, καλά, εκτός από το θέμα μας, που επίσης είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο σήμερα και βλέπω ότι έχετε ξεκινήσει ήδη και στέλνετε και είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω. Θέλω πραγματικά να σας πω ότι το θέμα μας σήμερα έχει να κάνει με το τρέξιμο και γενικότερα με το τρέχω, με το ρήμα τρέχω, με την τρεχάλα, με το ότι είμαι στο τρέξιμο, με το ότι θέλω να τρέξω μακριά από κάτι, να ξεφύγω. Γιατί σε λίγο θα σας δείξω και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που κάναμε εδώ με τα παιδιά, που πήγαμε και τρέξαμε σε 4 διαφορετικά σπότ της Αθήνας, γιατί είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να γυμναστείς, η αερόβια, η γυμναστική και το τρέξιμο. Εντάξει, στην αρχή θέλει υπομονή, γιατί άμα δεν είσαι συνηθισμένος, κάνεις 100 μέτρα και λες, μπορεί να κάνεις και λιγότερο, βέβαια. Και λες, όχι, δεν μπορώ και δεν το έχω και είμαι άμπαλη και δεν βγαίνει και δεν κάνει και δεν ράνει. Όχι, να ξέρεις, να επιμείνεις. Κανείς δεν είναι άμπαλος. Απλά είναι θέμα συνήθειας. Πήγαμε λοιπόν και σας δείξαμε 4 σποτ, γιατί εγώ προσωπικά προτιμώ να τρέχω έξω, στη φύση. Δεν μ' αρέσει να κλείνομαι πολύ στο γυμναστήριο, αλλά κάποιος δεν έχει χρόνο να πάει έξω. Μπορεί να προτιμήσει και το διάδρομο. Πάντως είναι ένας πολύ καλός τρόπος άθλησης. Και αφού λοιπόν πήγαμε και τρέξαμε, έτσι λοιπόν συνδέσαμε κάπως και το θέμα μας. Πριν πάμε να δούμε το βίντεο στη συνέχεια που σας έχουμε ετοιμάσει, να μας πείτε από τι θέλετε εσείς να τρέξετε ή γιατί τρέχετε. Θέλετε να τρέξετε μακριά από το φαΐ της μαμάς, που μπορεί να μην σας αρέσει καθόλου σήμερα, γιατί μπορεί η μανούλα να έχει φτιάξει φακές, σπανακόριζο, φασολάδες, ξέρετε όλα αυτά τα φαγητά που εμείς πάμε στο σπίτι και τα μυρίζουμε και λέμε τι φάγεις σήμερα, φακές, εντάξει, έγινε, γεια, θα παραγγείλω απ' έξω, κάπως έτσι. Θέλεις να τρέξεις εσύ από την εξεταστική, θέλεις να τρέξεις από την εργασία, από την παράδοση της πτυχιακής, από ό,τι έχω κι εγώ. Μακριά από μία σχέση, θες να τρέξεις, να μου το γράψεις και αυτό το συζητήσουμε. Θες να τρέξεις μακριά από τις κακοτοπιές. Επίσης, θέλεις να τρέξεις πραγματικά μακριά από το σχολείο. Μην τρέξεις, τώρα ξεκίνησε, κράτα λίγο ακόμα. Λοιπόν, θες να τρέξεις να προλάβεις το τρένο ή το λεωφορείο. Μην άγχεσαι γιατί σε 5 λεπτά θα περάσει το επόμενο. Κάπως έτσι λοιπόν. Είναι και στα συναισθηματικά, σας έχω πει να μην στεναχωριέστε ποτέ άμα δεν κάθετε κάποια σχέση, κάποιος που μας αρέσει, κάποια που μας αρέσει, γιατί πολύ απλά, παιδιά, αυτό το πράγμα είναι σαν το τρένο. Μετά από 5-7 λεπτά θα περάσει το επόμενο. Κατάλαβες? Και μπορεί να είναι τυχερό. Μπράβο, Μαρία, πολύ σωστά τα λέει. Καμία σχέση με το τρέξιμο, αλλά υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιά και πορτοκάλια, τα ξέρεις. Έτσι. Βέβαια, θα σου πω πώς μπορεί να κολλήσει με το τρέξιμο. Μπορεί να φτιάξει ένα το φυσικό χυμό πορτοκαλιού, τι λέμε, Χριστέ μου, και να το πιεις πριν πας για τρέξιμο, να σου δώσει ενέργεια, να σου δώσει. Πώς θα συνδέεις έτσι? Λοιπόν, μπορεί να θέλεις επίσης να βγεις να τρέξεις με το κατοικίδιό σου, βρε αδερφέ. Κατάλαβες?
Μπορεί πολλά πράγματα. Εγώ προσωπικά να σας πω, για την ώρα απλά τρέχω. Δηλαδή θα τρέξω έξω για να γυμναστώ, τρέχω γενικότερα να προλάβω τη μία δουλειά, να προλάβω την άλλη δουλειά και κάποια στιγμή έρχεται το βράδυ που λες, Θεέ μου, δεν μπορώ άλλο τρέξιμο πραγματικά και κάνεις έτσι. Τι τρέξιμο είναι αυτό σήμερα. Λοιπόν, βεβαίως, μαράκι μου, κάθε μια να πω και την καλησπέρα μου επάνω στα παιδιά. Πραγματικά. Γεια σας, ρε παιδιά, επάνω στο control. Σας αγαπώ, να ξέρετε. Γεια σας! Γεια σας, ο το Βίτωνα δεν άκουω. Τι κάνει, τρώει, ε! Πείτε μου, τι κάνει ο Βίτωνας, τρώει. Με θαυμάζει. Βίτωνάκο, εγώ να δεις. Αν με θαυμάζει μία φορά, εγώ να δεις, σας θαυμάζω. Εδώ είμαι το κορίτσι μου, τη μέρη μου, παρεούλα, οι δυο μας σήμερα. Ο Άλεξ κάπου είναι, δεν ξέρω πού έχει πάει. Μπορεί να θα είναι σε άλλο πλατό. Λοιπόν. Είναι, όχι, ναι, είναι σε άλλο πλατό, παιδιά, γιατί εδώ γίνονται πάρα πολλά ταυτόχρονα. Τι λέτε τώρα. Λοιπόν, και μην τώρα έχω να σου πω πριν συνεχίσω ότι θέλω να φάω σοκολάτα και δεν είχε το κυλικιό. Άμα έχει τίποτα εκεί σε σοκολατάκι, κάτι ρίχτω πάνω από το παράθυρο, θα το πιάσω εγώ έτσι. Θα το πιάσω, κατάλαβες, αλλά δεν θα έχεις, φαντάζομαι, γιατί δεν έχεις απαντήσει ακόμα. Λοιπόν, να περάσω να πω πρώτο μήνυμα από Twitter, να δω πραγματικά. Δαμάσκηνο! Πάω σε break! Γιατί γελάτε, κάτι έγινε εκεί πάνω, έτσι, ωραία. Λοιπόν, πάμε σε break και έρχομαι. Τι έγινε! Ένα! Ένα, φτάνει μόνο ένα. Σε αγαπώ ένα, δώσε λίγο ακόμα, σε παρακαλώ. Να σε ερωτευτώ. Πόσο δύναμη και ενέργεια μου δίνει αυτό το τραγούδι. Το συγκεκριμένο μέρη και να ξέρω, θα γίνω γραφική εδώ στο πλούτα. Είναι μία μουρλή που κάθε φορά που ακούει το ένα χοροπηδάει στον τριλό. Κάπως έτσι είναι εδώ η φάση. Άρχισες, εγώ άμα κολλήσω με τραγούδι, κόλλησα. Νάτος και ο Αλεξάνδρας μας ήρθες. Ήρθες, έγινε στο διπλανό πλατό, στην άλλη εκπομπή. Χαμός. Γιατί τα πλατό εδώ είναι πολλά. Και τρέχουμε σήμερα. Τρέξε Λόλα, τρέξε. Αυτή δεν ήταν. Ποια ταινία ήταν, Τρέξε Λόλα. Λοιπόν, γιατί είμαστε και forever faster και forever cooler και έχουμε και πούμα μαζί και forever running και όλα. Και όπως λέει και ο φίλος εκεί στην καταπληκτική διαφήμιση, I'm calling all the troublemakers. Λοιπόν, σας καλώ όλους εσάς τους μικρούς μπελάδες, τα μικρά μου, τα κουλεράκια μου. Να έρθετε να τρέξουμε μαζί, θα σας πω μετά που θα τρέξουμε. Αλλά τώρα, πραγματικά, πριν σας πω, να σας υπενθυμίσω να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Twitter για το θέμα μας. Από τι θέλετε να τρέξετε ή γιατί τρέχετε, στείλτε μου να διαβάσουμε μηνύματα, γίνεται χαμός, να τα συζητήσουμε. Και στο Facebook, στο ειδικά διαμορφωμένο post στη σελίδα μας, να διαβάσουμε μήνυμα μετά από αυτό το βίντεο που θα δούμε. Θα σας δείξουμε 4 υπέροχα spot έξω στη φύση. Να πάτε για τρέξιμο. Πραγματικά, να το δοκιμάσετε, θα σας βοηθήσει πολύ. Έχουμε τρέξει στο Άλσος της Νέας Μύρνης, στο Φλίσβο, στο Καλλιμάρμαρο και στο Ζάπιο. Απολαύστε το και επιστρέφουμε εδώ ζωντανά στο Κούλερ. Εσένα θέλω να... Αυτό είναι Μαρία Πλάνα, είμαι σίγουρη. Κωνσταντίνος Αργυρός! Κωνσταντίνος Αργυρός, αγαπημένος και καλό παιδί. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, όπου κι αν είσαι. Σ' αγαπάμε εδώ στο Μάτρε. Λενόμαστε με Αργυρό. Η Μαρία να δείτε πώς τρελαίνεται, έτσι. Λοιπόν, να σας πω, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ελπίζω να σας βοήθησα λίγο, να σας έδωσα έτσι καμιά ιδέα. Να μην το φοβάστε να βγαίνετε και να τρέχετε. Είδατε, ακόμα κι αν έχει χιλιακάδα, ακόμα κι αν έχει συννεφιά, να βγαίνετε, παιδιά, παίρνετε ενέργεια πολύ. Έτσι και μόνο που βλέπετε πράσινο, θάλασσα και αυτά, αναζωογονείται η φάση μας, γιατί το χρειαζόμαστε εδώ πέρα, γιατί σήμερα τρέχουμε, λέμε, τρέχουμε, έχουμε πολλές υποχρεώσεις. Λοιπόν, επίσης θα σας υπενθυμίσω ότι θα γίνει δεύτερο City Run από την Πούμα. Θυμάστε που πήγα την πρώτη φορά και έτρεξα στην Κηφισιά. Μπορεί και να μην θυμάσαι, έχεις ένα δίκιο. Αλλά άμα δεν θυμάσαι, να σου πω, θα ξανατρέξουμε τώρα στον Πειραιά. Και όποιος θέλει να ξέρετε, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο δεύτερο Puma City Run που θα γίνει την Κυριακή. Κάτσε να δω κι εγώ για να κανονίσω τις υποχρεώσεις μου. Κυριακή 19 Οκτωβρίου στο Πειραιά. Σημείο κίνησης και τερματισμού όπως πάντα τα Puma Stores. Στη Γρηγορίου Λαμπράκη 138. Δηλώνουμε συμμετοχή γιατί έχουμε διαδρομή 10 χιλιόμετρων ή 5 χιλιόμετρων. Ενώ ο παιδικός αγώνας, γιατί θα έχουμε και τα δικτά μικράκια μας να τρέξουν, 1 χιλιόμετρο. Και εννοείται η συμμετοχή είναι δωρεάν για τα παιδιά. Περισσότερες πληροφορίες, αν θέλετε, cityruns.gr. Θα είμαι και εγώ εκεί να τρέξω από το πρωί, όπως και την Κηφισιά, με χαρά, έτσι, έτσι. Πάντα πιο γρήγορα πάμε με την Πούμα. Λοιπόν,
Και πάμε να ξεκινήσουμε με μηνύματα. Να μπω στο Twitter, δώσουμε ένα λεπτάκι, να δούμε λοιπόν από τι θέλετε να τρέξετε εσείς ρε παιδιά. Ε, για να δούμε. Λοιπόν, εγώ θα παρακαλούσα πάρα πολύ να βγάλει κύμα για να τρέχω να πιάσω το κύμα. Αυτό θα ήθελα, να το μου ήρθε. Λοιπόν, Μαργαρίτα FG, λέει, 1D, λέει, τρέχω μακριά από τα μαθήματα, βάλτε One Direction και Boys and Noise. Τρέχεις μακριά από τα μαθήματα, σε καταλαβαίνω. Και ακόμα σκέψου είναι η αρχή, σκέψου τι θα λέμε εδώ. Το Νοέμβρη και το Γενάρη, πραγματικά, πριν έρθει η φάση να πάρετε το πρώτο τετράμινο τους βαθμούς. Τετράμινο δεν είναι, ε, νομίζω. Τριμηνό. Τετράμινα δεν είναι σε γυμνάσια και τέτοια. Όχι. Ε, τετράμινα είναι στα πανεπιστήμια. Ωραία, τρίμηνα για τους μικρούλιδες, τετράμινα για τους μεγαλύτερους, για μας τους πιο μεγάλους, ξέρεις τώρα. Λοιπόν, όπως και να έχει, είναι η αρχή. Σιγά σιγά, είπαμε, με μέτρο. Και εντάξει, να μην τρέχεις μακριά από τα μαθήματα, μωρέ. Να τα αγαπάς τα μαθήματα. Γενικά, ασχοληθείτε και ας μην τα θέλετε. Μπορεί ασχοληθείτε. Κάποια στιγμή θα συνηθίσετε. Δεν είναι τίποτα. Συνηθίζεται, διαβάζεις. Λοιπόν, Νεκτάριος λέει yes. Yes, Νεκτάριε μου, ναι. Αλλά δεν μας λες από τι θες να τρέξεις εσύ όμως, Νεκτάριε. Λοιπόν, μικρή Directioner λέει θέλω να ξεφύγω από το αυριανό πρωινό ξύπνημα. Όλοι μας θέλουμε, λέει το κορίτσι μας. Σας παρακαλώ, βάλτε One Direction. Κοίτα, το πρωινό ξύπνημα είναι κάτι που πραγματικά δεν συνηθίζεται, νομίζω, ποτέ. Απλά γίνεται ασυναίσθητα, μηχανικά και πολλές φορές γίνεται και απότομα. Είναι, εγώ σήμερα για να καταλάβεις συγκεκριμένα, μιας που το έθεσες, είχα βάλει ξυπνητήρι από τις 8 το πρωί και αυτό που είσαι έτσι στο κρεβάτι με το μάτι κλειστό, το άλλο ανοιχτό και χτυπάει το ξυπνητήρι σου και το κλείνεις έτσι και το βάζεις αναβολή, ανά 10 λεπτά και ανά 10 λεπτά και ανά 10 λεπτά και λες όχι, δεν θέλω να σηκωθώ. Σε καταλαβαίνω, μικρή Directioner, να ξέρεις και εγώ σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, Black Emo Kitten λέει θέλω να ξεφύγω γενικά και από όλους και από όλα και να είμαι ήσυχη πια και να είμαι μέσα στο δικό μου κόσμο. Αγανάκτηση το μήνυμα εδώ πέρα της Black Emo Kitten. Ξέρεις ποιο, αυτό έχει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι άμα δεν το ακούσεις. Το πρώτο κόμμα που έχω παλιότερα δεν θα ξεφύγω, έτσι. Ένα από αυτό που λέει το έχουμε, σιγά μην το έχουμε, θα το ψάξω όμως, το θα τα βροντίξω όλα κάτω και θα φύγω. Το ξέρεις? Είναι πολύ παλιό. Ψάξε να το βρεις. Νομίζω θα σε εκφράσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι. Κοίταξε να δεις, όλοι μας παίρνουμε φάσεις που θέλουμε να ξεφύγουμε μακριά από όλους και από όλα, να μην ακούμε τίποτα, να τους βάλουμε όλους στο μιούτ, να κλειστούμε εκεί στο δωμάτιό μας ή να πάμε μια βόλτα και να μην ακούμε κανέναν. Κανέναν, όμως κανέναν. Ναι, δηλαδή είναι θόρυβος, ακόμα και το κέ που θα σου πει κάποιος, το γεια σου Ευαγγελία, φαντάζει θόρυβος στα αυτιά. Υπάρχει, ναι, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που τις περνάμε όλοι. Φαντάζομαι είναι μια φάση. Εγώ προσωπικά ξέρεις τι κάνω. Παίρνω συνήθως το αυτοκίνητό μου, πετάω το κινητό μου κυριολεκτικά μέσα στο ντουλαπάκι, έτσι, κανονικά. Βάζω μουσική, ανοίγω παράθυρα και πάω βόλτα μέχρι το Σούνιο. Ατενίζω θάλασσα, πέλαγο, ναό και όλα και μόλις γυρίσω έχω ηρεμήσει ένα πράγμα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα είναι και τη θάλασσα. Κάτι τέτοιο. Βασικά ξεκίνησα από το τραγούδι, φιλενάδα μου, και βλέπουμε. Θεανό Καραθανάση, από τα μαθήματα λέει, βαριέμαι αφάνταστα και εχθές τι λέει, ναι, δεν μου είπες την ηλικία σου, πες μου τι τώρα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά έχει πολύ πλάκα που θέλετε να μάθει την ηλικία μου. Αλλά θέλω πραγματικά στη θέμα νήματα να μου πείτε πόσο νομίζετε ότι είμαι και θα σας το αποκαλύψω κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει θέμα. Ναι, δεν ρωτάνε μια κυρία. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα να ξέρετε με την ηλικία, πραγματικά. Αλλά έχει πλάκα πολύ, έχουν κολλήσει από χθες και βάζουν εσύ και είσαι τόσο, σε τόσο, τόσο. Ναι, για συνεχίστε να μου στέλνετε να δω, θα πέσει κανένας μέσα. Έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, 17 Μαριέτα. Τις φακές της μαμάς, μόνο που τις μυρίζω, θέλω να κάνω τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Καταλάβατε όλη τι θέλει να κάνει η φίλη μου, να μην το πούμε στον αγέρα. Χαρακίρι! Όχι, δεν θέλει να κάνει χαρακίρι, θέλει να κάνει κάτι άλλο. Αλλά χαρακίρι το αγοράζω σαν εκδοχή Νικόλα μου επάνω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις οι φακές τώρα. Εγώ όταν ήμουν μικρή, δεν μπορούσα με τίποτα, όχι τώρα μπορώ, να φάω τσαγκινάρες. Εμένα δηλαδή εφιάλτης στο κεφάλι μου είναι η αγκινάρα, να ξέρεις. Ή τα ρεβίθια. Οι φακές. Μόνο δεν είναι κακές. Αν βάλεις λίγο φέτα μέσα, να σου πω τι θα κάνεις τώρα, περίμενε. Γιατί θα σου πω πώς το έκανα εγώ. Γιατί σκέτες ούτε εγώ μπορώ να τις φάω. Αλλά αν βάλεις μέσα ξύδι, άμα ρίξεις και τρίψεις και λίγο φέτα και πάρεις μια φρυγανιά στην άκρη και τη φας, φαντάζομαι μετά δεν θα έχεις και πολύ φακίλα στο στόμα. Νομίζω κάπως μπορεί έτσι να το παλέψεις
το φαγητό. Ή κλείστη μύτη, να έτσι. Και φάτο. Κατάλαβες. Πάμε σε ένα break και επιστρέφω εδώ. Σήμερα θα τραγούδι Μαρία, κατάλαβα έτσι, Αργυρό Spring. Wiggle τώρα. Μαρία, πραγματικά, για πάρτι σου σήμερα ημέρα, να δω ποιο θα είναι το επόμενο. Και επίσης να σας πω ότι είμαστε εδώ ζωντανά, ρε παιδιά, στο Cooler. Πραγματικά, ημέρα Πέμπτη σήμερα, να σιγά σιγά την τρώμε την βδομαδούλα μας και έχω εσάς για παρέα. Και πολύ χαίρομαι που στέλνετε και μηνύματα και το θέμα μας σήμερα είναι το τρέξιμο, η τρεχάλα, το ότι από τι θες να τρέξεις, από τι θες να ξεφύγεις, πραγματικά. Και το συνδυάσαμε, όπως είμαστε, όπως είπαμε σήμερα, οι συνδέστρες εδώ πέρα, το συνδυάσαμε μοναδικό με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για τρέξιμο. Και επίσης ο Νίκος έμαθα, με πληροφορήσαν από πάνω ότι βρήκε το τραγούδι που αφιέρωσα εκεί στο κορίτσι, στο Είμαι ο Κίτεν. Βρήκε το τραγούδι. Θα τα βροντίξω όλα κάτω και θα φύγω. Αλλά δεν θα φύγω από εδώ, ρε κουλεράκια μου. Αυτό ξέρεις πως χορεύετε, δεν είναι όταν πάνε και χορεύουν το βράδυ. Για σηκώ λίγο, βάλε λίγο. Πώς πάει, βάλε λίγο ρε Νίκο. Αυτό, πολύ λίγο. Μία αυτή που πάνε και χορεύουν έτσι, σαν παιδί πάνε και κάνουν το βράδυ και κοιτάνε και κάπως έτσι. Πώς χορεύουν οι ζευκές, κάπως έτσι δεν κάνουν. Πολλές φορές τα κάνουν, τα βλέπω εγώ, μην νομίζεις. Και χτυπάω και παλαμάκια. Εγώ δεν χορεύω, δεν μπέικο να ξέρεις, δεν έχει κάνει, χορεύω άλλα πράγματα. Λοιπόν, πριν προχωρήσω στα υπόλοιπα μηνύματα στο Twitter, θέλω να σας υπενθυμίσω τα WhatsApp Fan Labs. Το WhatsApp και το Matt παίρνουν τα WhatsApp Fan Labs, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και λέμε καθημερινά. Και θέλω να σας προσκαλέσω στο After Party, λοιπόν, After Fan Lab Party, που θα γίνει, πότε είπαμε, θυμάστε, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου μετά τις 9 το βράδυ. Θα είμαστε όλοι εκεί να διασκεδάσουμε και να ακούσουμε επιτυχίες από τους μοναδικούς Σταβέντο, την εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα και τον DJ Νίκολας Κώστα on stage. Και επίσης πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να σας πω είναι ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη, οπότε μπορείτε να έρθετε όλοι σας. Κάντε τις βολτίτσες σας το Σάββατο, πηγαίνετε τις παραλίες σας, πηγαίνετε να κάνετε τα ψώνια σας, ετοιμαστείτε. Φάτε να έχετε δύναμη και ελάτε να τα δώσουμε όλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το θέμα μας. Για να δω, Jimmy, Giant, I love you, λέει, θέλω να ξεφύγω από το πρωινό ξύπνημα και από το φροντιστήριο μαθηματικών και αρχαίων σήμερα, λέει. Ευαγγελία μου, σ' αγαπάω. Και εγώ σ' αγαπώ, αφού μου το λες. Τι ωραία που είναι να σου λένε ότι σ' αγαπάνε και να σου λένε και ωραία μηνυματάκια. Γεια σου, ρε Τζίμι. Κοίτα, ναι, σε κατάλαβα τώρα αυτό το μαθηματικά και αρχαία. Είναι ένας δύσκολος συνδυασμός για Πέμπτη, αλλά θα σου πω το εξής. Θα πας, θα κάνεις τα στραβά τα μάτια για καμιά ώρα δύο, θα τα δώσεις όλα, θα ακούσεις το δάσκαλο για να τα πάρεις και όλα σα φουγγάρι, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε. Και φεύγοντας από εκεί, θα τα αφήσεις όλα πίσω σου, θα είσαι έτοιμος για την αυριανή μέρα και σκέψου ότι αύριο είναι η Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο. Οπότε Παρασκευή βράδυ θα αλλάξει, θα δει καμιά ταινία, πώ καμιά βόλτα. Εγώ κάπω έτσι το σκέφτομαι πάντα. Τι έχω να κάνω, αυτό. Ωραία. Πάμε να το κάνουμε, αλλά αύριο τι θα γίνει. Είμαι free. Ό,τι θε εδώ. Θα μου στέλνει. Θα σκέφτεσαι θετικά. Σκέφτεσαι τη θετική. Θα τα βλέπει από τη θετική ματιά. Κατάλαβε. Θετική πλευρά τη ζωή που βάλαμε προχθέ το τραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε και στο Facebook. Να μην αδικήσω και τα παιδιά που στέλνουν στο Facebook. Κώστα. Παπαδόπουλος λέει γεια σας και αυτά. Έλενα Διαμαντιδάκη λέει το πρωινό ξύπνημα και τους δίθεν ανθρώπους και βάλτε Tokyo Hotel επιτέλους. Και είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Ευχαριστώ. Βάλτε λίγο Tokyo Hotel έτσι. Τα βάλουμε στο επόμενο γιατί ο Νίκος είναι έτοιμος, Έλενα, και δεν θέλω να σου χαλάσω χατήρι. Το πρωινό ξύπνημα είναι ένα τεράστιο θέμα. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, το μισούσα το πρωινό ξύπνημα, αλλά από την ώρα που καταπιάστηκα με αυτό το άθλημα που μου έχει πάρει τα μυαλά, μου έχει πάρει το σερφ, έχω να σου πω ότι μπορώ να ξυπνήσω στις 5 έτσι για πλάκα και χωρίς ξυπνητήρι. Όταν έχει σερφ ή προπόνηση έτσι, παιδιά, το μάτι, ντυνγκ, γαρίδα. Και παίρνω και τους φίλους μου από τις 4,5 παιδιά ξυπνάω. Τους λέω, έλα, έχει βγάλει νοτιά, σήκω, πρέπει να πάμε στην πλαγμή να κάνουμε σερφ. Και λένε όλοι, και κλείνω τα κινητά του. Δηλαδή, μουρλή πρωί-πρωί παίρνει να πάει μια σερφ. Και άλλοι κοιμούνται. Κατάλαβες. Υπάρχει, πρέπει να βρει απλά ένα λόγο για να σε κάνει να ξυπνά. Θα τον βρει, Έλενα, είμαι σίγουρη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για το υπέροχο μήνυμα. Πάμε σε ένα κομμάτι και θα επιστρέψουμε και θα επιστρέψουμε. Θα έχω και το Tokyo Hotel. Ready, set, go, it's time to...
Set Go, Tokyo Hotel. Δώσε λίγο ακόμα. Έτσι, πολύ ωραία. Αγαπάμε επίσης Tokyo Hotel. Ελενάκη, για πάρτι σου αφιερωμένο από μένα για σένα, πραγματικά. Και από όλο το cooler και από όλους μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, είμαστε ζωντανά. Σήμερα είπαμε είναι η μέρα Πέμπτη, έρχεται η Παρασκευή, κρατηθείτε. Λοιπόν, και συζητάμε για την τρεχάλα, για το τρέξιμο, για το από το τι θέλουμε εμείς να τρέξουμε. Από τι θες να τρέξεις, η βρεκουλεράκι μου, πες μου. Θες να τρέξεις με φαγητό της μαμάς, θες να τρέξεις μακριά από μια σχέση, θες να τρέξεις μακριά από το αγόρι σου που μπορεί να σε ζαλίσει, θες να τρέξεις μακριά από τον αδερφό σου που μπορεί να σου πειράσει τα πράγματα στο δωμάτιο. Θες να τρέξεις μακριά από τη μαμά σου που σε κυνηγάει όλη μέρα να διαβάσεις και να μαζέψεις το δωμάτιό σου. Μην νομίζεις ότι εγώ τα βλέπω και δεν τα ξέρω. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι περνάς, καταλαβαίνω. Επίσης, κάπου εδώ, θέλω να στείλω πάρα πολλά φιλιά στον κολλητό μου, τον Σόφο, τον Σοφοκλή μου, γιατί μας βλέπει και μου στείλε μήνυμα. Δεν έχουμε σήμερα προπόνηση, Σοφοκλάκη, τι γίνεται. Λοιπόν, και στον Κωνσταντίνο μας, τον φίλο μας, τον Αλεβιζάκη στο Λονδίνο, που παλεύει με τις πτυχιακές και τις εργασίες. Αν μας βλέπεις, στείλε να μας πεις τελικά το έγραψε το θεόρατο αυτό που έχεις να γράψει ακόμα. Ονειρεύεσαι σε ερφοκαταστάσεις. Λοιπόν, πολλά φιλιά, Κωνσταντίνε, μας λείπεις. Πάμε στο Twitter, να συνεχίσω με μηνύματα. Όχι, δεν το είπα ακόμα. Θα το συνδέσω όμως, να ξέρεις, Μαρία. Του συνδέσμου θα κινήσει σήμερα. Είμαι μια μικρή συνδέστρα σήμερα, να ξέρετε πώς... Αύριο θέλω, ναι, ένα με σύνδεσμο θέλω, πραγματικά. Λοιπόν, η RL Me Noiser, πάρε πέρα αυτά, λέμε, και πέφτουν τα φίλτρα κάτω, δαμάσκη, ναι! Πέσανε τα φίλτρα, φίλε, έλα. Λοιπόν, αύριο, λέει, έχω εξετάσεις, πες μου καλή επιτυχία. Μέσα από την καρδιά μου, καλή επιτυχία, να έχεις καθαρό μυαλό, να ξυπνήσεις άνετη, να πας και να μην μασήσεις, να δώσεις και ό,τι γίνει. Να μην έχεις άγχος βασικά. Γιατί άμα έχεις άγχος, συνήθως δεν γράφεις καλά. Και θα σου πω τώρα από προσωπική εμπειρία τι γινόταν όταν πήγαινα να σου πω γυμνάσιο. Από εκεί ξεκίνησε η φάση. Εκεί την πήρανε χαμπάρι οι καθηγητές μου. Εγώ λοιπόν τι έκανα. Ήμουνα πάρα πολύ super wow στα προφορικά. Φοβερή, λέω τώρα 19, 20 και τέτοια. Αλλά όταν ερχόταν η φάση του γραπτού, κάποια στιγμή μπορεί να μην έγραφα 19-20 φυτό. Έγραφα 17-18. Μπορεί και παρακάτω καμιά φορά. Ξέρεις τώρα, έτσι πάνω αυτά. Μια πάνω, μια κάτω. Αλλά τι γινόταν, εγώ αγχωνόμουν πάρα πολύ με το γραπτό. Δεν ξέρω γιατί είχα την πληροφορία στο κεφάλι μου. Και μάλλον φαίνεται είχα τόσο πολύ άγχος να τα γράψω γρήγορα ή να τα μεταδώσω, να τα γράψω όλα. Που κάτι πάθαινα. Και κάποια στιγμή ήρθε ο μπαμπάς μου στο σχολείο να ρωτήσω καθηγητές και καλά για την πρόοδό μου τώρα, καταλαβαίνεις. Και του είπε λοιπόν η καθηγήτρια των Αγγλικών. Ούτε καν αρχαία και κάτι. Φαντάσου η τύπισσα πόσο πολύ πρόσεχε τους μαθητές και είχε αντίληψη και παρατηρητικότητα. Να σου πω τι έκανα εγώ. Όταν έγραφα, ξεκινούσα ρε παιδί μου τις τρεις πρώτες τέσσερις γραμμές και έγραφα πάρα πολύ ωραία γράμματα, ωραία, στρογγυλά, ευδιάκριτα, τέλεια. Και κάποια στιγμή έλεγε η καθηγήτρια ότι τα γράμματα στην πέμπτη έκτη σειρά πηδούσαν πάνω κάτω στις γραμμές. Οπότε μου σημαίνει εκεί ότι έχει πιάσει ένα άγχος, κάτι γίνεται. Λοιπόν, να μην έχεις άγχος, θα τα πας τέλεια και θα σκίσεις και να μου στείλεις μήνυμα να μου πεις αύριο πώς έγραψες. Τρεις το μεσημέρι εδώ ζωντανά. Loving Lee Ram λέει, τρέχω μακριά από το σχολείο και τις ιώσεις, μιας που είμαι άρρωστη σήμερα. Να σου πούμε πολλά περαστικά, πραγματικά δεν είναι τίποτα, μια ιωσούλα είναι, λίγο ξέρεις ξεμυαλιστήκαμε και εμείς, έβαλε λίγο ψύχρα, βγαίνουμε και με τα κοντομάνικα, υδρώνουμε, εντάξει. Περαστικά σου να σου πούμε, πάμε σε κομματί, σε break και επιστρέφω εδώ με περισσότερα μηνύματα. Τι κομματάζετε να θεσπίσει με Νίκο εκεί πάνω. Ξέρεις τι θέλω να παίξει μετά, μια στιγμή κουδοκολλάκι με το θέμα μας που θα το έχεις σίγουρα γιατί είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Θα το έχεις σίγουρα γιατί είσαι πανέτοιμος. Όχι, σου είναι πολύ. Θα παίξεις λίγο Lenny Kravitz. Get away, πώς λέγεται. I want to get away. Αυτό. Πάει και με το θέμα. Και πριν συνεχίσω με μηνύματα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλά και θα προσπαθήσω να διαβάσω όσα περισσότερο μπορώ, να σας πω λοιπόν, όποιος θέλει πραγματικά να σπουδάσει μόδα και την αγαπάει, αρκεί πραγματικά να τρέξει στην Pansik, στον όμιλο σπουδών μόδας Pansik, που παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών μόδας, μόνο ετούς, διετούς ή τριετούς, φοίτησης και εντατικά τμήματα δίμηνης ή τετράμηνης διάρκειας. Λοιπόν, 35 χρόνια, 35 περιζήτητες ειδικότητες μόδας και τεχνών. Μπορείτε να επιλέξετε ό,τι σας αρέσει, ό,τι τραβάει η ψυχή σας.
Μπορείτε να ασχοληθείτε με τη δημιουργία μόδας, το σχέδιο μόδας, μοντελίστ, ενδυματολογία, fashion styling, make-up, fashion management, δημοσιογραφία μόδας, πολύ ωραία, fashion photography, σχεδιασμός παπουτσιού, σχεδιασμός αξεσουάρ. Να σας πω, όποιος ενδιαφέρεται, στην Αθήνα είναι Ερμού 16 και νέος Πολυχώρος Βουλής 34, Σύνταγμα, Κηφισιά, Πειραιά και Αριστοτέλους 8 στη Θεσσαλονίκη. Να τρέξετε, πραγματικά μας σας αρέσει πολύ η μόδα, γιατί είπαμε, δεν έχουμε γεννηθεί όλοι για να γίνουμε γιατροί, δικηγόροι κτλ. Ο καθένας ό,τι του γουστάρει, όπου έχει κλείσει. Λοιπόν, και εδώ βλέπω το επόμενο μήνυμα. Έρχεται από τη Μαρία Στέλλα Ζερίδου, λέει, ένα. Θέλω να ξεφύγω από τις μέρες τις περίεργες. Ναι, κατάλαβα ποιες λες, δεν μπορώ να τις πω στον αγέρα. Αλλά εγώ μαζί σου να ξέρεις αυτό. Δεύτερον, από τον φτερωτό, έρετα. Ναι, κοίτα από αυτόν. Κοίταξε να δεις, κανείς δεν ξεφεύγει, δυστυχώς. Αλλά τώρα, γιατί να θες εσύ να ξεφύγεις από το φτερωτό έρωτα, γιατί άμα ερωτευτείς, είναι ωραία η φάση. Αρκεί να είναι αμφίδρομη, κατάλαβες, να μην είναι μονόπλευρη η φασούλα, δηλαδή να θέλετε και οι δύο. Αλλά για να το λες εσύ, κάτι δεν ξέρεις. Α, λέει, γιατί μπορεί στην αρχή λέει, να είναι γλυκός, αλλά μετά πονάει. Πονά ο έρωτας. Είδες, δεν χτύπησα μικρόφωνο σήμερα. Λοιπόν, ναι, κοίτα να δεις, για να το λες, θα έχεις κάποιο λόγο που εγώ τον σέβομαι πραγματικά. Αλλά είναι ωραίο, μωρέ, να είσαι ερωτευμένος, γιατί όχι, είναι ωραίο το συναίσθημα. Και αν συνδυάζεται ωραία βέβαια και με τα επαγγελματικά σου ή τα άλλα θέματα, δηλαδή μπορεί να είσαι φοιτήτρια, δεν ξέρω, μπορεί να είσαι μαθήτρια, είναι τέλειο. Βέβαια, ποτέ για κάποιο λόγο δεν συνδυάζονται και τα δύο. Ή το ένα θα βγει καλά, ή το άλλο θα βγει καλά. Αν κάποιος τα έχει και τα δύο, respect από μένα, μπράβο. Λοιπόν, Μαρίνα Κάρλη, Ευαγγελία, ωραία παπούτσια. Ορίστε, είδες. Το βλέπεις, κοίτα, Το φίλο μου τον Μπούμα τον έδειξα. Αυτός εδώ είναι ο φίλος μου, είναι παρέα μου εδώ μέσα, πέρα από τους συνεργάτες μου. Αυτά λοιπόν μπορείς να τα βρεις στα δύο καταστήματα που σας είπα. Και μια στιγμούλα, μια που το θέσαμε, δε αν θες να πας να τα βρεις, φιλενάδα μου. Περίμενε. Πού είναι, να το. Να πας, θα σου πω εγώ. Στη Γρηγορίου Λαμπράκη 138 στον Πειραιά και στην Κηφισίας 242 στην Κηφισιά. Είναι κεντρικά και τα δύο, δεν θα χαθείς, θα τα βρεις. Πήγαινε γιατί έχει βγάλει πάρα πολύ ωραία παπούτσια. Και εγώ θα φοράω συνέχεια, να ξέρεις, και θα σας τα δείχνω. Γιατί εντάξει, δεν μπορείτε να τα δείτε και όλα, αλλά αυτή τα φοράω εγώ, θα τα βλέπουμε και όλοι μας. Συνεχίζουμε. Αθηνά, Αθηνά και Αθηνούλα. Θέλω να ξεφύγω από το σχολείο, αλλά δεν μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να ξεφύγει από το σχολείο. Οπότε κάτσε και απόλαυσε τώρα, Αθηνά μου. Πραγματικά. Μαρία Αλφα Δέλτα. Τρέχω μακριά από την ιστορία Αλφα Λυκείου και από το πρωινό ξύπνημα. Είναι κούραση. Είναι. Δεν θα σου πω ότι δεν είναι. Αλλά κράτα. Δύο χρονιές μείναν ακόμα. Τι είναι δύο χρονιές. Μετά όλη η ζωή είναι μπροστά σου ανοιγμένη πραγματικά. Και μου έστειλε και τη φωτογραφία που βγάλαμε μαζί στην Αμίτα Μόσιν στην αυλή. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, Γιώργος Καμαρινόπουλος λέει από τις Μπιπ Γκόμενες. Έπρεπε να βάλει και εκεί Μπιπ, Μακελιό. Δεν πειράζει. Πείτε μας μετά από ποτέ. Πείτε μας μετά, ακούσατε ποτέ. Λοιπόν, από τις κοπέλες που δεν είναι cooler, θα σου πω εγώ. Από αυτές θέλει να ξεφύγει ο Γιώργος. Κατάλαβες. Θα το μεταφράσω. Θα κάνω μετάφραση η συνδέστρα. Δεν το ρε. Κατάλαβες αυτό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Μάλλον θα σου το πω εγώ αυτό που μου λένε πολλές φορές και πέρα, που και σε πολύ κόσμο το λένε. Μάλλον κοιτάς λάθος μεριά. Κοιτάς σε λάθος άτομα, Γιώργο μου, πραγματικά. Ή μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να παίζεις σε μια τέτοια όπως αναφέρεις, αλλά μετά την επόμενη φορά δεν πρέπει να παίζεις άλλη τέτοια γιατί έχεις μάθει από την προηγούμενη. Κατάλαβες. Άρα για δούλεψε το λίγο, κάτι κάνεις λάθος, Γιωργάρα, φίλε μου εδώ. Λοιπόν, Χρήστος, από όλα. Απλά πράγματα ο άνθρωπος, από όλα. Λοιπόν, ωραίος. Μαριάννα XD, δεν αντέχω το πρωινό ξύπνημα, αλλά ούτε τις φακές. Γεια σου, Ευαγγελία. Ωραίο τοπάκι. Να το και το τοπάκι. Πάει σορτή με το παπούτσι, θα σου πω σήμερα. Και είπε και πολύ αρακτήρες, άμα σπίτι μου σήμερα, πραγματικά. Πολύ άνετα τα ρούχα. Βάλτε Boys the Noise, αν μπορείτε. Μη φας φακές, πήγαινε φάει ένα τόστ. Αλλά μην πεις τη μαμά σου ότι το παγώ, γιατί δεν θα λέει αυτή η μουρλή στο κούλερ, σας λένε τότε φακές. Στο λέω, έτσι. Λοιπόν, Πέρσα Μπάκαρας λέει, σήμερα έχουμε φακές, οπότε... Τελίτσες. Παιδιά, τι γίνεται, σήμερα όλοι έχουν φακές. Συνήθως την Τζαγκαροδευτέρα βάρανε φακές οι μανάδες ή Τετάρτες, κάπου εκεί. Σήμερα Πέμπτη έχετε φακές. Εγώ τι έχω σήμερα, νομίζω η μαμά μου έχει βάλει σαλάτα σε ένα τάπερ. Μου έχει βάλει και δύο νεκταρίνια, τη μανούλα. Γεια σου, μάνα. Λοιπόν,
Σταύρου Λαλαδοπούλου. Από τα μαθήματα και το πρωινό ξύπνημα. Παιδιά, σήμερα το πρωινό ξύπνημα και τα μαθήματα είναι το θέμα μας. Ιγνάτιος Σερίδης. Από τις επαναλήψεις της τηλεόρασης. Ωραίο μήνυμα, πολύ σωστό. Ορίστε, έχουν ποικιλία. Ναι, πολύ καλά το λες. Από τις επαναλήψεις, έχεις δίκιο. Τα βλέπουμε, έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια. Έχεις ένα θέμα και εσύ. Να σου πω, δεν έχεις. Αλλά ξεκινάει καινούργια σεζόν τηλεόραση. Έχουν κάνει πρεμιέρα πολλές εκπομπές. Κάτι θα βρεις να δεις. Δεν μπορεί. Άμα δεν βρεις, βλέπε εδώ ΜΑΤ. Πρωί Λόκα, μετά εμάς, μετά συνεχίζουμε το θέμα. Ξέρεις τώρα, πάει λέγοντας. Για να δω. Κώστας Παπαδόπουλος. Μ' αρέσουν οι φακές πολύ. Δεν ξεφεύγω ποτέ από αυτό. Και για να δω. Δεν ξεφεύγει η Ευαγγελία μου, τι λέει. Ναι, δεν ξεφεύγω από τις φακές. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά εμένα θέλω να σου πω, επειδή είμαι και ανάποδο πλάσμα, μου αρέσουν οι φακές. Εμένα δεν μου αρέσει το σπανακόριζο και τα ρεβίτια. Αυτά. Σταύρος Μαριάννα, Ευαγγελία σε μοντέλο σήμερα. Χαμός, γεια σου, ρε Σταύρο. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να κλείσω. Κάτσε να διαβάσω πολύ εντάχει λίγα μηνύματα ακόμα και έφυγα. Φωτεινή ΑΤΑΦ από τα αρχαία. Γιάννη Τσατσαρόνη από ό,τι με στεναχωρεί. Πολύ σωστά. Ιωάννα Ταφμή από τις φακές. Βρε, τι έχουν κάνει οι φακές σήμερα στα κουλεράκια μου. Μακάρα μπορούσα να σας δώσω τη σαλάτα μου, παιδιά, πραγματικά. Σταύρος Μαριάννα, τρέχω μακριά από το πρωινό ξύπνημα φυσικά. Ο Μάρκος λέει, από την καταπίεση μας προκαλεί κοινωνία και η κομπλεξική. Έχεις ένα θέμα, απλά εκεί κλείνει τα αυτιά σου, να έχεις παροπίδες. Μην δίνεις σημασία σε τίποτα, μην δίνεις σημασία σε ότι σε χαλάει. Προχώρα μπροστά για την πάρτι σου. Στέφανος, πρωινό ξύπνημα. Νικολέτα Γκράντε, μακριά από τις φακές, το γυμνάσιο, αυτά πάνε μαζί. Λοιπόν, κάπου εδώ, κουλεράκια μου, γλυκάκια όμορφα. Πρέπει να σας αφήσω. Διάβασα όσο περισσότερα μηνύματα μπορούσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρεούλα που μου κρατάτε. Να ξέρετε ότι θα μου λείψετε σήμερα πολύ. Να το ξέρετε αυτό. Και περιμένω πώς και πώς να έρθει αύριο Παρασκευή να σας ξαναδώ. Εντάξει, να προσέχετε, να χαμογελάτε. Να κάνετε ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε, να είστε cool και θα τα πούμε αύριο.